Γεια σου, Ιάκωβε. Το πρωτάθλημα δυστυχώς ξεκίνησε με ένα ανεπιτυχές αποτέλεσμα για την ομάδα μας. Πώς είδες το παιχνίδι με την Ολυμπιάς? Εντάξει, το παιχνίδι το χάσαμε. Δυστυχώς δεν εμφανιστήκαμε όπως θα έπρεπε για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Πληρώσαμε κάποια λάθη που κάναμε. Έτσι δεν καταφέραμε να πάρουμε το τρίποντο που ήταν και ο μοναδικός στόχος. Μετά το τέλος του αγώνα, πώς αντιμετωπίσατε οι ποδοσφαιριστές το αποτέλεσμα? Σίγουρα, μετά από μια νύχτα τα πράγματα δεν είναι ωραία. Υπήρξε ένα αποδεύσει, υπήρξαν νεύρα. Αλλά εντάξει, πρέπει να συνεχίσουμε για τον επόμενο αγώνα για να σώσουμε το κεφάλι μάνα, απλά να κερδίσουμε. Τώρα ακολουθεί ο εκτός έδρας αγώνας με τον Οθέλο. Βλέπεις να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη θέληση για νικηφόρο αποτέλεσμα? Σίγουρα υπάρχει πιο πολύ θέληση και με τα Λίμπια υπήρχε θέληση, δεν τα καταφέραμε, σηκώνουμε το κεφάλι ψηλά. Περιμένουμε πώς και πώς το Σάββατο για να έρθει ο αγώνας και να πάμε να κερδίσουμε. Διανύεις το πρώτο σου διάστημα στην ομάδα. Ποιες είναι οι εμπειρίες που μέχρι τώρα αποκόμισες? Τα πράγματα είναι πολύ θετικά. Αν κερδίζαμε θα ήταν ακόμη πιο ευχαριστά. Αλλά όλα είναι ωραία. Μια χαρά. Είδατε όλοι οι ποδοσφαιριστές για πρώτη φορά στο γήπεδο και τον κόσμο της Αλκής. Πιστεύεις ότι θα σας βοηθήσει η συμπαράσταση της Κερκίδας για να υλοποιήσετε τους στόχους σας? Σίγουρα θα μας βοηθήσει. Τους χρειαζόμαστε δίπλα μας. Παρόλο που τους πικράναμε το πρώτο παιχνίδι, προσπαθήσουμε να τους δώσουμε όση χαρά γίνεται τα επόμενα παιχνίδια. Ποιο μήνυμα θέλεις να στείλεις στους φιλάθλους της Αλκής? Να μην απογοητευτούν από το ατυχές αποτέλεσμα, να μείνουν δίπλα μας, να μας στηρίξουν και όλα θα πάνε όπως πρέπει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.